Δημήτρη, θα έρθει η Κική να με πάρει από τη δουλειά. Αυτό που θεωρούμε εμείς ως τελευταίο σημείωμα της Ολυμπίας. Εξαφανίστηκε. Αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί εμείς το μόνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να βρούμε την Ολυμπία. Για όσους παρακολουθούν την εκπομπή μας, ας κάνουν μια εγγραφή στο κανάλι, ας πατήσουν το καμπανάκι τους ώστε να τους έρχονται ειδοποιήσεις και ας πατήσουν κοινοποίηση. Γιατί δεν είναι μόνο το γεγονός ότι θέλουμε να γίνει γνωστή η εκπομπή, είναι και το ενδεχόμενο ότι μπορεί κάποιος να δει το βίντεο, να είναι μάρτυρα σε μια υπόθεση και να μας δώσει πληροφορίες που να οδηγήσουν στο τι πραγματικά έχει συμβεί. Omne ignotum pro magnifico. Κάθε τι που είναι άγνωστο έχει την τάση να φαίνεται θαυμάσιο. Η υπόθεση της Ολυμπίας από το 1995 μέχρι σήμερα βρίσκεται βυθισμένη στο άγνωστο. Τι απέγινε η Ολυμπία? Όλοι αυτό αναρωτιούνται. Τι συνέβη? Η υπόθεση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επαρκώς με μία πρόταση. Στην προσπάθειά μου να αποδώσω τη σκέψη μου, θα δανειστώ μια υπέροχη δήλωση του Τσόρτσιλ. Είναι ένας γρίφος με περιτύλιγμα μυστηρίου μέσα σε ένα ένιγμα. Κάνοντας μία αναδρομή στο προηγούμενο επεισόδιο της εκπομπής μας, να θυμίσουμε ότι πραγματοποιήσαμε αναπαράσταση της εξαφάνισης μαζί με τον αξιόλογο πραγματογνώμονα Λουκά Στεργίου. Από την έρευνα στο σημείο που χάθηκε η Ολυμπία, καταλήξαμε πως είναι αδύνατο η οδηγός να δει την αγνοούμενη με βάση τα λεγόμενα της μαρτυρίας και τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε. Η Ολυμπία έπρεπε να διανύσει μία απόσταση 100 μέτρων τη στιγμή που το όχημα της κουνιάδας δεν έχει ορατότητα παρά μόνο από τον πλαϊνό αριστερό καθρέφτη. Όμως, πουθενά δεν αναφέρει μαρτυρία για παραμονή του οχήματος, ούτε για γρήγορο βάδισμα της αγνοούμενης, ούτε από ποιον καθρέφτη την είδε.
Αν συμπεριλάβουμε στη μελέτη μας το γεγονός ότι πρόκειται για μονόδρομο, ώρα αιχμής και μεγάλες πιθανότητες να καταφτάσει άλλο όχημα παρεμποδίζοντας την παραμονή του οχήματος της κουνιάδας, το ενδεχόμενο να είδε την αγνοούμενη ακούγεται σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Συνοψίζοντας, αυτή η μαρτυρία για μας είναι πλέον αμφισβητήσιμη. Οπότε, αν δεν ισχύει αυτή η μαρτυρία που μόλις ακούσατε, τότε τι συνέβη πραγματικά στην Ολυμπία στις 11 Νοεμβρίου του 1995? Και αν η μαρτυρία δεν ισχύει, τότε πότε χάθηκε η Ολυμπία? Στις 10 ή στις 11 Νοεμβρίου του 1995? Ποια είναι η αλήθεια που 26 χρόνια κρύβεται στο σκοτάδι? Η Ολυμπία έφτασε σε ένα αδιέξοδο. Σε αυτό το τέλμα είχε πάρει τις αποφάσεις της. Ήθελε να χωρίσει, όμως αυτό οι γονείς της δεν το δέχτηκαν. Η μητέρα της είχε πει ότι εγώ, ζωντοχείρα, δεν θέλω στο σπίτι μου. Αυτή η άρνηση των γονιών της Ολυμπίας ήταν μια ουσιαστική αυτοάνωση επιρροή από προσανατολισμού. Θεώρησαν ότι επειδή δεν δέχτηκαν την απόφασή της, η Ολυμπία αποφάσισε να φύγει, να εξαφανιστεί. Γι' αυτό και δεν υποψιάστηκαν πατέρας και μάνα ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Γιατί είχαν ενοχές. Ότι εκείνοι φταίνε που έφυγε το παιδί τους. Ας ψάξουμε μαζί λοιπόν τα ίχνη στο σκοτάδι. Βλέπετε λοιπόν πως αυτή η υπόθεση είναι γεμάτο αυτοάνωσες πλάνες και αυτές δημιουργήθηκαν κυρίως από τον ενοχικό σύνδρομο των γονιών της Ολυμπίας. Δώστε βάση σε αυτό. Πριν βυθιστούμε στην παρουσίαση της έρευνάς μας, να διευκρινίσουμε τα εξής. Ξεκινήσαμε την διερεύνηση της υπόθεσης το καλοκαίρι του 2019. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε κάνει ενδελεχή εκτίμηση στη φύση και την ποιότητα των πληροφοριών, όπως αξιολόγηση και της πηγής. Παράλληλα, διαχωρίσαμε τα γεγονότα από τις γνώμες. Σκιαγραφίσαμε πλήρως το προφίλ της Ολυμπίας, το χαρακτήρα της, συγκεντρώσαμε τις δραστηριότητές της, τη ρουτίνα της, όπως και πολλά άλλα στοιχεία και ενδείξεις. Έχουμε μια ολοκληρωμένη σύνθεση πληροφοριών και είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε πολλά ερωτήματα. Τέλος, να τονίσουμε ότι μας έδωσαν συνέντευξη παρασκηνιακά 9 άτομα. Ας αρχίσουμε τώρα. Στο σημερινό επεισόδιο συνομιλούμε με την αξιότιμη Γιώτα Αναδιώτη, ειδική δικαστική γραφολόγο. Αναλύουμε όλες τις πτυχές, τα δεδομένα από τις πληροφορίες που προκύπτουν από τα σημειώματα της Ολυμπίας. Η γραφολογική διερεύνηση γίνεται ανάμεσα στο τελευταίο ιδιόγραφο σημείωμα, κάνοντας σύγκριση με άλλα σημειώματα της Ολυμπίας. Όλα τα έγγραφα παραδόθηκαν σε αντίγραφα, και αυτό διότι κανένα σημείωμα δεν μας δόθηκε σε πρωτότυπο. Είναι το τελευταίο σημείωμα της Ολυμπίας? Έχει ιδιάζουσα γραφή? Ποιο είναι το πόρισμα της γραφολόγου? Κυρία Αναδιώτη, είστε δικαστική γραφολόγος, έχετε μια μεγάλη εμπειρία στο χώρο της γραφολογίας και των γραφολογικών εξετάσεων. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχετε κάνει μια πολύ καλή έρευνα όσον αφορά τα σημειώματα της Ολυμπίας. Κρατώ και στα χέρια μου την πραγματογνωμοσύνη σας. Και θα ήθελα να έχουμε λοιπόν μια κουβέντα φόλης της ύλης.
Ας ξεκινήσουμε από το βασικό, το ιδιόγραφο τελευταίο σημείωμα της Ολυμπίας. Είναι το δικό της? Με βάση το υλικό το οποίο έχουμε στα χέρια μας ως συγκριτικό υλικό, θεωρούμε ότι είναι δικό της. Mm-hmm. Με πιθανολόγηση πάντα ως προς το υλικό το οποίο διαθέτουμε, γιατί έχουμε το εξής χαρακτηριστικό. Και στο τελευταίο ιδιόγραφο σημείωμα, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα σημειώματα τα οποία έχουν δοθεί, έχουμε το εξής, ότι πρώτον δεν έχουμε πρωτότυπα αυτών των εγγράφων για να μπορούμε να κάνουμε μία πλήρη διερεύνηση, και δεύτερον δεν έχουμε χρονολόγηση. Άρα πιθανολογούμε ότι προέρχονται από την Ολυμπία, και αυτό που μπορούμε εμείς να εξετάσουμε και εξετάζουμε είναι το αν προέρχονται από το ίδιο πρόσωπο, οπότε θεωρούμε ότι είναι της Ολυμπίας, είτε υπάρχει εμβόλυμη γραφή, είτε είναι εντελώς άλλου τρίτου προσώπου. Ναι. Στα συγκεκριμένα από την έρευνα που κάναμε, εντοπίσαμε ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο, ένας άνθρωπος έχει θέσει όλα τα σημειώματα, και αυτό γιατί? Γιατί εντοπίσαμε διαφοροποιήσεις ως προς την άνεση της γραφής, ως προς τα γενικά χαρακτηριστικά της γραφής. Υπάρχουν ομοιότητες σε όλα, αλλά υπάρχουν και αυτές οι μικρές διαφοροποιήσεις που εντοπίζονται όταν το άτομο που θέτει τη γραφή του βρίσκεται σε διαφορετική ψυχική κατάσταση την ώρα που γράφει το κείμενό του. Μάλιστα. Οπότε γι' αυτό θεωρούμε ότι, επειδή υπάρχει αυτή η ποικιλομορφία, mm-hmm. και εντάσσεται όμως στα πλαίσια της ποικιλομορφίας του ατόμου που έχει χαράξει και το ιδιόγραφο σημείωμα, το τελευταίο που θεωρούμε εμείς, θεωρούμε ότι είναι της Ολυμπίας. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα, αν θεωρήσουμε ότι είναι το σημείωμα της Ολυμπίας αυτό, μπορούμε να οριοθετήσουμε το χρόνο? Δεν μπορούμε να πούμε πότε γράφτηκε? Όχι, αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, και δεν μπορούμε να έχουμε και σε μία χρονική σειρά ακόμα και τα σημειώματα που έχουμε στα χέρια μας. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν αυτό που θεωρούμε εμείς ως τελευταίο σημείωμα της Ολυμπίας, αν είναι πράγματι το τελευταίο σημείωμα, ή αν πρόκειται για ένα σημείωμα το οποίο έχει γραφεί άλλη χρονική στιγμή, πιθανότατα μπορεί και προγενέστερα από άλλα σημειώματα τα οποία έχουμε στα χέρια μας, μπορεί ακόμη και μεταγενέστερα αρκετό καιρό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να εντοπίσουμε, γι' αυτό και πιθανολογούμε. Σε πολλά σημειώματα χρησιμοποιεί προσωνύμια. Στο τελευταίο ξεκινάει με το όνομα Δημήτρης. Πώς το αξιολογείτε αυτό? Γιατί σε άλλα σημειώματα δεν βλέπουμε να αναφέρεται με τη λέξη Δημήτρης. Δεν ξεκινάει έτσι. Είναι πολύ ιδιαίτερο το τελευταίο σημείωμα, και είναι ιδιαίτερο και το περιεχόμενο των σημειωμάτων, και του τελικού, του τελευταίου μάλλον σημειώματος, και των υπόλοιπων σημειωμάτων. Mm. Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι σε αρκετά σημειώματα υπάρχει χρήση λέξεων χαϊδευτικών, όπως το γούτης, γουτένια, γουτένιος, που προφανώς όταν υπάρχει οικειότητα και υπάρχει συναισθηματισμός, ο γράφων θέλει να αποδώσει αυτό το συναισθηματισμό και με κάποιες τέτοιες λέξεις. Ναι. Όπως επίσης ακόμα και κάποιες ζωγραφιές που υπήρχαν σε ένα σημείωμα που δείχνουν το συναισθηματισμό του ατόμου. Στο τελευταίο σημείωμα βλέπουμε ότι απευθύνεται τυπικά στο Δημήτρη και υπογράφει ως Ολυμπία. Αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει μία αποστασιοποίηση και ένας τυπικός τόνος, λίγο με έλλειψη συναισθηματισμού θα λέγαμε. Στεγνό. Στεγνό. Είναι ένα στεγνό κείμενο που περιγράφει απλά αυτό που ήθελε προφανώς το άτομο να περιγράψει για την ημέρα του, κάτι πολύ ουδέτερο, κάτι πάρα πολύ γενικό.
Αναφέρεται λοιπόν στο σημείωμα το τελευταίο σε μία φίλη της, η Ολυμπία, και λέει ότι θα την πάρει από τη δουλειά για να πάνε στην Ελευσίνα να πάρουν κάποια πράγματα. Σκέφτηκα λοιπόν ότι είναι παντελώς αδύνατο να την πάρει το βράδυ από τη δουλειά για να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Ενδεχομένως να είναι μέσα στο μεσημεριανό πρόγραμμα, δηλαδή να έχει πάει το πρωί η Ολυμπία στη δουλειά, να τελειώσει το μεσημέρι, να μην δουλεύει το απόγευμα, που λογικά ξεκίναγαν 5-5.30 τη δουλειά, αν ήταν και απόγευμα, και να την πήγαινε στην Ελευσίνα. Οπότε μου φαίνεται λίγο αδύνατο μια γυναίκα η οποία θέλει να εξαφανιστεί να γράφει ένα τέτοιο είδους σημείωμα το οποίο αφορά μια ρουτίνα. Και εδώ θέλω να μου πείτε, πώς είναι όταν ένας άνθρωπος θέλει οικειοθελώς να εξαφανιστεί και αφήνει ένα σημείωμα? Συνήθως σε περιπτώσεις που έχουμε ανά τα χρόνια και σε διάσημες περιπτώσεις εξαφανίσεων αλλά και σε περιπτώσεις που μπορεί να έχει φύγει και κάποιο παιδί από το σπίτι και να έχει αφήσει ένα σημείωμα, εντοπίζουμε συνήθως γραφές οι οποίες έχουν να κάνουν πρώτον με μία περιγραφή, όχι κάποιο άσχετο γεγονότος, αλλά με τη βούληση του ατόμου. Δηλαδή, είτε περιγράφει τη θέλησή του για φυγή, ή πιθανόν τον τρόπο με τον οποίο θα φύγει, ή πιθανώς τη θέλησή του να μην μπει το περιβάλλον του στη διαδικασία του να τον ψάξει, το να τον ενοχλήσει. Όταν κάποιος είναι σε μια συναισθηματική φόρτιση και έχει την ανάγκη να ξεφύγει από μια κατάσταση, σαφέστατα βρίσκεται σε μια κατάσταση την οποία γραφολογικά αυτό θα αποδοθεί, θα φανεί. Θα υπάρχει μια ένταση, θα υπάρχει μια κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ένας πιθανόν τρόμος ή γράμματα τα οποία δεν θα είναι με τόση επιμέλεια ή τόση προσεκτική χάραξη όπως συνηθίζεται. Αλλά κυρίως και ως προς το περιεχόμενο. Δηλαδή το περιεχόμενο είναι το ουσιώδες. Το ουσιώδες. Οπότε από την επαγγελματική σας πορεία και εμπειρία μέχρι τώρα, θα λέγαμε ότι είναι πρώτη φορά που βλέπετε ένα σημείωμα το οποίο κάποιοι μας έχουν δώσει την εντύπωση ότι είναι οικειοθελής εξαφάνιση και εδώ πέρα η γυναίκα αυτή γράφει κάτι τελείως διαφορετικό και δεν εκφράζει τίποτα για τα συναισθήματά της ή για το σχέδιο ότι θα εξαφανιστεί. Δηλαδή, έχετε ξαναδεί μια τέτοιου είδους συμπεριφορά σε γραπτό κείμενο? Να πω την αλήθεια, είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Δεν εντοπίζουμε τέτοιου είδους σημειώματα. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Μάλιστα. Είναι κάτι ξεχωριστό. Mm-hmm. Πώς εσείς θα περιγράφατε την Ολυμπία μέσα από τη γραφή της, από τον τρόπο της, τον τρόπο που γράφει? Πώς θα μπορείτε να μου φτιάξετε λίγο το προφίλ της, αυτό που βλέπετε εσείς? Η Ολυμπία, μέσα από τη γραφή της, βλέπουμε ότι είναι ένας άνθρωπος συναισθηματικός και με τις λέξεις που χρησιμοποιεί, αλλά κυρίως μέσα από τον τρόπο γραφής της, φαίνεται ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ δοτικός, πλούσιος σε συναίσθημα, είχε να δώσει πολύ συναίσθημα. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι μέσα από τα σημειώματα όλα, αν εξετάσουμε όλα τα σημειώματα γραφολογικά, βλέπουμε ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε τις διακυμάνσεις του, δηλαδή ένιωθε και την καταπίεση, ένιωθε και τον το ψυχισμό της να είναι με ορισμένες αυξομοιώσεις, δηλαδή ήταν στιγμές που μπορεί να ένιωθε λίγο πιο πιεσμένη, στιγμές που να ένιωθε πιο χαλαρή, να ένιωθε πιο τρυφερή και ήθελε να το εκφράσει περισσότερο. Βλέπουμε τέτοια χαρακτηριστικά μέσα από τη γραφή της, αλλά η γενική εικόνα που έχουμε ήταν ότι ήταν ένας άνθρωπος επιμελής, ιδιαίτερα τρυφερός. Είχε μία συστολή σαν άνθρωπος, δεν θα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα έκανε παράτολμα βήματα, δεν θα έπαιρνε εύκολα αποφάσεις. Εδώ μπορούμε να σταθούμε λίγο περισσότερο, να μας το αναλύσετε λίγο. Γιατί πιστεύετε ότι δεν θα έπαιρνε εύκολα αποφάσεις η Ολυμπία? Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που έχει να κάνει με την κλίση της γραφής της. Είναι κάτι που το εντοπίζουμε σε αρκετά σημειώματα και το εντοπίζουμε και στο τελευταίο σημείωμα που θεωρούμε εμείς ως τελευταίο σημείωμα της Ολυμπίας. Αυτή η αριστερή κλίση που εντοπίζουμε στα γράμματα μας δείχνει μία συστολή. Μας δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει, κρατείται μάλλον κατά κάποιο τρόπο δέσμιος του παρελθόντος του και είναι σε μία κατάσταση στην οποία πιο πολύ φέρνει στο νου τη συνέχεια πράγματα από το παρελθόν παρά κοιτάει το παρόν ή σαφέστατα το μέλλον, πόσο μάλλον το μέλλον. Ναι. Είναι σε μία κατάσταση όπου βρίσκεται σε μία συστολή.
Αυτό εντοπίζω από πλευράς μου γραφολογικά. Μάλιστα. Δημήτρη, θα έρθει η Κική να με πάρει από τη δουλειά. Θα πάμε μέχρι την Ελευσίνα, στο γραφείο της, να πάρουμε κάτι πράγματα και θα γυρίσουν. Φάε και κοιμήσου. Ολυμπία. Έχετε ερευνήσει ξανά κάποιο ιδιόγραφο σημείωμα το οποίο έχει επάνω του έντυπα τριγωνικά σχήματα? Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους χαρτί? Αυτό, να πω την αλήθεια, μου έκανε εντύπωση σαν είδος χαρτιού. Ναι. Συνήθως αυτό που εντοπίζουμε είναι το χαρτί με τις έντυπες γραμμώσεις τις οριζόντιες. Το κλασικό. Είτε αυτό που λέγαμε εμείς μιλιμετρέ που χρησιμοποιούσαμε στα μαθηματικά. Τέτοιου είδους με ρόμβους, έντυπες γραμμώσεις τέτοιου είδους δεν συναντούμε συχνά. Είναι ένα ιδιαίτερο χαρτί, το οποίο σαφέστατα είναι πιο εξειδικευμένο ή μπορεί να βρει κάποιος σε κάποια συγκεκριμένη εργασία που πιθανόν να τον εξυπηρετεί. Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του χαρτιού σας βοηθάει ή σας εμποδίζει λίγο στην γραφολογική σας ανάλυση? Σαφέστατα, επειδή έχουμε να κάνουμε και με αντίγραφο, μας εμποδίζει. Διότι οι έντυπες αυτές γραμμώσεις πέφτουν, τέμνονται κατά κάποιο τρόπο με τη γραφή, οπότε εκεί χάνουμε πάρα πολλά χαρακτηριστικά από τη γραφή, τα οποία δεν μας επιτρέπουν να αξιολογήσουμε στο 100% και στο μέγιστο τη γραφή και ως προς το περιεχόμενο και ως προς το συμπεριφορικό κομμάτι. Σε σχέση, επανέρχομαι λίγο στο προφίλ πάλι της Ολυμπίας, σε σχέση με το προφίλ και έτσι όπως το έχετε αξιολογήσει, ήταν ικανή αυτή η γυναίκα να στήσει μια ολόκληρη εξαφάνιση? Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τις περιγραφές που μου έχετε κάνει μέχρι τώρα, καταλαβαίνω ότι θεωρείτε ότι η Ολυμπία είχε αρκετά υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης. Ναι. Αυτό που κατ' εμέ εντοπίζεται στην γραφή είναι αυτός ο έντονα συναισθηματικός κόσμος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι λειτουργεί με το συναίσθημα, όχι τόσο με τη σκέψη. Δηλαδή θα λειτουργήσει παρορμητικά, αλλά δεν θα μπει στη διαδικασία να οργανώσει κάτι, να καταστρώσει κάτι. Γι' αυτό και προβληματίζομαι πάρα πολύ για το συγκεκριμένο σημείωμα, ότι μπορεί αυτό το σημείωμα να αποτελεί ένδειξη ότι είχε σκηνοθετήσει την φυγή της από την κατοικία της. Ναι. Θα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο. Ναι, ωστόσο υπάρχει πάντα η πιθανολόγηση, γιατί ακριβώς γραφολογικά αυτά που έχουμε εξετάσει είναι από αντίγραφο και είναι και χωρίς χρονολόγηση. Οπότε μόνο πιθανολόγηση μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Έπρεπε πάντως να έχουν φυλάξει το πρωτότυπο. Και αυτό είναι περίεργο. Γιατί δεν έχουν φυλάξει ένα πρωτότυπο? Σαφέστατα και γιατί τότε, όταν δηλώθηκε η εξαφάνιση, όταν έφυγε από το σπίτι, όπως οι ίδιοι δηλώσανε, γιατί δεν δόθηκαν περισσότερα έγγραφα της Ολυμπίας, που πιθανότατα θα υπήρχαν και πρωτότυπα έγγραφα και έγγραφα τα οποία θα περιείχαν αναμφισβήτητα γνήσια γραφή και υπογραφή της, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει μια σύγκριση και να υπάρχει ένα πλήρες προφίλ από ένα γραφολόγο, το οποίο θα εξέταζε τη συγκεκριμένη γραφή. Mm-hmm. Προκαλεί έτσι ερωτήματα γιατί δεν δόθηκαν περισσότερα σημειώματα, γραφές και υπογραφές της Ολυμπίας. Από την εμπειρία σας, έχετε διαχειριστεί κάποια υπόθεση που αφορά κάποιο άτομο το οποίο ήθελε να ακολουθήσει τη μοναστηριακή ζωή και είχε αφήσει κάποιο σημείωμα πριν τελέσει αυτή την ενέργεια?
Προσωπικά έχω αντιμετωπίσει μόνο ιδιόγραφα σημειώματα τα οποία αφορούν σε αυτόχειρα ή σε προσπάθεια αυτοχειρίας. Δεν έχω εντοπίσει σημειώματα εξαφάνισης τα οποία να αφορούν σε φυγή είτε σε μοναστηριακή είτε στο εξωτερικό είτε σε κάποια άλλη περιοχή για να μπορέσει κάποιος να απεμπλακεί από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Συνήθως αυτός που το κάνει και το κάνει τόσο οργανωμένα θέλει να φύγει χωρίς να αφήσει ίχνη πίσω του. Mm-hmm. Όλο δε μάλλον να αφήσει και κάποιο σημείωμα. Δηλαδή δεν θα αφήνει κανένα σημείωμα για το τι θα κάνει μέσα στη μέρα του. Γιατί πιθανότατα κάποιος θα τον έψαχνε σε περίπτωση που καθυστερούσε ακόμη και μία ώρα. Ναι. Είναι κάτι που προκαλεί ερωτήματα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αυτό είναι το μόνο λυπηρό, ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, γιατί δεν έχουμε στοιχεία στα χέρια μας. Μετά από τόσα χρόνια κατά τα οποία δεν δόθηκαν περισσότερα στοιχεία, mm-hmm. γραφολογικά τουλάχιστον εμείς μπορούμε να μείνουμε μόνο στο κομμάτι το τι μπορούμε να αντλήσουμε μέσα από το ψυχογράφημα της Ολυμπίας. Και ότι πρόκειται για ένα σημείωμα που έγραψε η ίδια. Σαφέστατα. Σε σχέση με την υπογραφή της Ολυμπίας στο τελευταίο σημείωμα, η συγκρίση που έχετε κάνει καταλέγεται ότι το έχει κάνει η ίδια, έτσι. Πάλι σε σχέση με το κείμενο, επειδή βλέπουμε ότι η γραφή της υπογραφής και η γραφή του κειμένου ταυτίζονται, ναι. Πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, και με τη συγκριτική αντιπαραβολή που έχουμε κάνει με τα σημειώματα τα οποία έχουμε διαθέσιμα, βλέπουμε ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο και πιθανολογούμε ότι είναι της Ολυμπίας με κάθε επιφύλαξη την οποία οφείλουμε να τηρήσουμε λόγω του υλικού το οποίο διαθέτουμε. Μάλιστα. Επειδή στα σημειώματα κυρίως απευθύνεται στο σύζυγό της, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εσείς διακρίνετε κάποια έτσι διάθεση ευγένειας και σεβασμού προς τον σύζυγο. Δηλαδή πώς αξιολογείται το προφίλ της Ολυμπίας σε σχέση με αυτό. Από όλα τα σημειώματα και περιλαμβάνω και το τελευταίο σημείωμα μέσα σε αυτά, βλέπουμε ότι η Ολυμπία με όλες τις διακυμάνσεις που μπορεί να υπάρχουν, τουλάχιστον ως προς το περιεχόμενο, βλέπουμε ότι πάντα απευθύνεται με άλλοτε με τρυφερότητα και άλλοτε μπορεί να μην είναι τόσο έντονος ο συναισθηματισμός, αλλά θα είναι πάντα με σεβασμό. Προσπαθεί να επικοινωνήσει έστω και με αυτά τα σημειώματα τις σκέψεις της, ακόμα και για αυτά τα καθημερινά πράγματα που τα περισσότερα είχαν να κάνουν με καθημερινά πράγματα. Δείχνει ότι θέλει να τα επικοινωνήσει στον σύζυγό της. Ναι. Υπάρχει αυτή η τάση, ακόμα και από το τελευταίο σημείωμα. Που φαίνεται πιο αποστασιοποιημένο. Σίγουρα, αλλά και πάλι δείχνει ότι περιγράφει κάτι το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Κάτι γενικό που προφανώς ήταν κάτι που συνήθιζε να κάνει. Ναι, ναι. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο διακρίνεται σε σχέση με το ψυχολογικό, ας πούμε, κομμάτι των σημειωμάτων ή κάτι γενικότερα στη γραφή. Κάτι που θεωρείτε ότι είναι μια ένδειξη, μια σημαντική ένδειξη. Μπορούμε να οδηγηθούμε κάπου, είδατε κάποια άλλη λεπτομέρεια. Νομίζω αυτό που κάνει εντύπωση σε σχέση με τα σημειώματα της Ολυμπίας είναι αυτός ο τρόπος ο οποίος απευθυνόταν στο σύζυγο σε κάποια σημειώματα, η τρυφερότητα με την οποία του περιέγραφε αυτά που ήθελε μέσα από τα κείμενά της, ακόμα και οι υπογραφές που έβαζε και τα σχέδια που μπορεί να χρησιμοποιούσε για να δείξει την τρυφερότητά της, πώς τόσο στο τελευταίο όσο και σε ακόμα δύο ή τρία σημειώματα που έχουμε, δεν υπάρχει αυτός ο έντονος συναισθηματισμός που μας δείχνει πιθανότατα ότι υπάρχει και μία αποστασιοποίηση. Ναι. Ωστόσο, αυτό δεν δείχνει κάτι ακραίο. Δηλαδή, δεν έχουμε κάποιο ακραίο χαρακτηριστικό της γραφής. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει ακραίο χαρακτηριστικό? Δεν έχουμε, ας πούμε, κάποια μορφή έντονης χάραξης που να μας παραπέμπει σε έναν άνθρωπο ο οποίος ψυχικά βρίσκεται σε ένα σημείο το οποίο δεν είναι καλά ψυχολογικά και μπορεί να έχει ακραίες εκφάνσεις.
και δεν βλέπουμε πουθενά κάποια έκφραση δυσαρέσκειας, προβληματισμού. Δηλαδή, γνωρίζοντας εμείς τουλάχιστον από την έρευνα που έχουμε κάνει το ιστορικό αυτής της γυναίκας και τις σχέσεις του ζευγαριού, θα έπρεπε τουλάχιστον να δούμε σημειώματα που όχι απλώς είναι αποστασιοποιημένα. Θα έπρεπε να έχουν μια πιο ισχυρή, πιο αυστηρή προσέγγιση συμπεριφοράς, γραπτή συμπεριφοράς ή τουλάχιστον κάποιο είδος μέσα σε ένα πλαίσιο που ένα παράπονο, κάτι, δηλαδή το βλέπουμε αυτό. Να πω την αλήθεια, εμένα αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι πρώτον δεν βλέπουμε αυτό, την αρνητική χρειά που θα μπορούσε να έχει η γραφή της, εάν ήταν πιθανόν εκνευρισμένη με τον σύζυγό της. Επειδή βλέπουμε ότι υπήρχε η συνήθεια του να αφήνει σημειώματα, mm-hmm. πιθανότατα θα μπορούσαν να υπάρχουν και σημειώματα τα οποία να μας δείχνουν και μία τέτοια πλευρά. Πολύ σωστά. Είναι εύλογο το ότι δεν εμφανίστηκαν τέτοιου είδους σημειώματα. Ακριβώς επειδή βλέπουμε έναν άνθρωπο που συνήθιζε να γράφει. Είχε τη συνήθεια του να αφήνει σημειώματα. Είναι πάρα πολύ περιορισμένο το υλικό που έχουμε και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί ερωτηματικά. Ναι. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι μας έχετε καλύψει πλήρως με τις αναλύσεις σας, κυρία Αναδιώτη. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε? Από τη δική μας πλευρά νομίζω ότι είμαστε καλυμμένοι. Αν εσείς πιστεύετε ότι κάτι μπορεί να βοηθήσει ακόμα. Θεωρώ ότι το ψυχογράφημα της Ολυμπίας και το τι μπορεί κάποιος να δει μέσα από τη γραφή της είναι ένα πάρα πολύ βασικό συστατικό όλης αυτής της διαδικασίας. Ελπίζω να φανεί χρήσιμο και να οδηγήσει σε κάποιες απαντήσεις. Κυρία Αναδιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες σας και το αξιόλογο πόρισμά σας. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Χρονοδιάγραμμα. Είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε ένα χρονοδιάγραμμα των κομβικών γεγονότων αυτής της υπόθεσης. Έτσι, θα κατανοήσετε καλύτερα το μέγεθος του προβλήματος στη σχέση του ζευγαριού και θα δείτε πώς αρχίζει από το καλοκαίρι του 1995 μέχρι την ημέρα της εξαφάνισης να κλιμακώνεται μια κατάσταση φθοράς στο γάμο της Ολυμπίας. Είναι σημαντικό να έχετε αυτή την εικόνα και με αυτόν τον τρόπο της κλιμάκωσης των γεγονότων θα καταλάβετε πως ξαφνικά, ευνίδια και αναπάντεχα σταματάει η ζωή της Ολυμπίας, η ροή των δραστηριοτήτων της και του προγράμματός της. Τέλος, σημαντική παρατήρηση είναι ότι οι επιθυμίες και οι προσδοκίες της Ολυμπίας, κάποιες μυστικές της δραστηριότητες, όπως το ζήτημα με τα χρήματα, επηρέασαν τις αντιλήψεις, τις παρατηρήσεις και τις ερμηνείες των γεγονότων και σε προέκταση τον πραγματικό σκοπό της, ο οποίος δεν ήταν να εξαφανιστεί από όλους και απ' όλα. Ήθελε να χωρίσει, όχι να εξαφανιστεί. Φανταστείτε έναν παλμογράφο που δείχνει σταθερά τον χτύπο της καρδιάς σε κυματομορφές και ξαφνικά όλα σταματούν. Σε αυτό το σημείο, να ευχαριστήσουμε την κοινωνιολόγο-εγκληματολόγο Ελένη Στασινοπούλου για την πολύτιμη βοήθειά της στην υπόθεση και στο σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος. Ας μεταφερθούμε λοιπόν στο 1995. Ήταν ένα ζεστό καλοκαίρι. Από εκεί θα πιάσουμε το κουβάρι και θα αρχίσουμε να το ξετυλίγουμε με σκοπό να φτάσουμε στο τέλος. Καλοκαίρι του 1995. Η Ολυμπία με το σύζυγό της πηγαίνουν στο νησί της Πάρου. Από μια πολύ σημαντική μαρτυρία που έχουμε, το ζευγάρι δεν έχει καμία ερωτική συνέβρεση.
Μάλιστα υπάρχουν και κάποια προβλήματα τα οποία δημιουργούνται την περίοδο εκείνη στο ταξίδι. Και λίγο μετά την Πάρο, η Ολυμπία μαθαίνει ότι ο σύζυγός της έχει κρυφό λογαριασμό. Σεπτέμβριο του 1995, η Ολυμπία, έχοντας εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού, επιλέγει να πάει στη Σκόπελο. Ο σύζυγός της, για τους δικούς του προσωπικούς λόγους, αρνείται να τη συνοδεύσει και έτσι η Ολυμπία επιλέγει να πάει με μια φίλη της. Σε αυτό λοιπόν το ταξίδι, η Ολυμπία περιγράφει διάφορα από τα γεγονότα τα οποία έγιναν στο ταξίδι της Πάρου με τον σύζυγό της και εκμυστηρεύεται στη φίλη της ότι ο σύζυγος έχει κρυφό τραπεζικό λογαριασμό. Ένα άλλο το οποίο λέει στη φίλη της είναι ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχαν ερωτική επαφή. Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο, είναι η γιορτή του Αγίου Δημητρίου το 1995. Γίνεται ένα μεγάλο γλέντι όπου κρατάει μέχρι τις 4.30 ώρα τα ξημερώματα. Εκεί δεν έχουμε κάποια πληροφορία ή κάτι το οποίο να εκφράζει η Ολυμπία σε σχέση με τα προβλήματα που είχε με το σύζυγο. 3 Νοεμβρίου 1995, ημέρα Παρασκευή. Η Ολυμπία βρίσκεται με τη μητέρα της και της εκφράζει την επιθυμία ότι θέλει να χωρίσει και να πάρει διαζύγιο. Σε αυτή λοιπόν τη συζήτηση που έχουν, η μητέρα λέει: «Εγώ ζωντοχύρα στο σπίτι μου δεν βάζω». 8 Νοεμβρίου του 1995 ήταν ημέρα Τετάρτη. Η γιορτή των Αρχαγγέλων. Η Ολυμπία βρίσκεται με μια φίλη της, τη ζητάει χρήματα και της περιγράφει ότι πλέον θέλει να χωρίσει, ότι θέλει να πάρει διαζύγιο. Η φίλη της της λέει: «Αν θέλεις, αλλά να μείνεις στο σπίτι μου». Της λέει: «Όχι, δεν θέλω». Και δίνει στην Ολυμπία κάποια χρήματα για κάποιες ανάγκες προσωπικές της. Εκείνη την ημέρα έχουμε και ένα άλλο γεγονός. Βρίσκεται με τη θεία της, η οποία της λέει: «Άντε Ολυμπία, και εσύ με ένα παιδάκι». Και γυρίζει η Ολυμπία και της λέει: «Αυτό θεία, ξέχασέ το». 10 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, προσέξτε, μία ημέρα πριν την εξαφάνιση. Η Ολυμπία είναι με το σύζυγό της και δέχεται επίσκεψη από μία φίλη της. Η φίλη της μας λέει ότι είχαν μια συζήτηση με την Ολυμπία και μας μεταφέρει μια πολύ μικρή στιχομηθεία, η οποία λέει, ρωτάει η φίλη: «Πώς θα πάτε με τον Δημήτρη?» Και η Ολυμπία απαντά: «Όλα καλά, συζητάμε, ήρθαμε πιο κοντά». Όλα αυτά μια μέρα πριν την εξαφάνιση. Συνομιλήσαμε με την ερήτημη κοινωνιολόγο-εγκληματολόγο Δήμητρα Τσίτσι, όπου σε αυτή τη συνέντευξη συνδεόμαστε με Κύπρο. Η συζήτησή μας κινήθηκε σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης και τα όσα μας λέει η ίδια έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχετε κάνει μια ενδελεχής έρευνα στην υπόθεση Ολυμπίας. Έχουμε κάνει παρασκηνιακά πάρα πολλές συζητήσεις. Έχετε μελετήσει πολύ ηχητικό υλικό, πληροφορίες. Ό,τι γενικότερα είχαμε ως υλικό από την έρευνα για την υπόθεση Ολυμπίας Κηρύκου. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε και έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Και λέω λίγο να ξεκινήσουμε από το προφίλ της Ολυμπίας. Πώς διαγραφείτε το προφίλ της εσείς μέχρι τώρα από τη μελέτη που έχετε κάνει?
Έναν άτομο το οποίο με βάση αυτά τα οποία λένε τόσο σε βίντεο όσο και γενικά, φαίνεται να είναι έναν άτομο το οποίο είχε όνειρα γενικώς για τη ζωή. Κάθε μέρα είχε κάτι προγραμματισμένο. Κάθε λεπτό θεωρώ ότι ήταν έναν ψαγμένο άτομο με τη σωστή τη λέξη, όπου το οποίο προσπαθούσε για βιοποριστικούς λόγους να περάσει τη ζωή του όσο καλύτερα μπορούσε. Άρα, έναν τέτοιον άτομο θεωρώ το άτομο το οποίο προσπαθεί και γεμάτον όνειρα. Πολύ ωραία. Ένα θεμελιώδες ερώτημα όσον αφορά την υπόθεση. Ήταν ικανή η Ολυμπία να στήσει την εξαφάνισή της? Με βάση λογικής όχι, γιατί να σας εξηγήσω κάτι. Όταν έναν άτομο πρόκειται να εξαφανιστεί, σημαίνει το προμελετά. Και τι σημαίνει η λέξη προμελέτηση? Η λέξη προμελέτηση σημαίνει ότι ξεκινά να προμελετά ένα σχέδιο με ένα συγκεκριμένο μοτίβο, έτσι ώστε με το συγκεκριμένο μοτίβο να μην αφήνει κανένα σημάδι, ούτε που πάει, ούτε που έρχεται, και ιδιαίτερα να μην εμπλέξει ποτέ κανέναν άτομο μέσα. Ένα προμελετημένο σχέδιο εξαφάνισης, αναμφισβήτητα δεν μπορεί κάποιος να την βρει με μεγάλη ευκολία, αλλά ταυτόχρονα το άτομο το οποίο προμελετά την εξαφάνισή του, δεν κάνει όνειρα. Είναι αδύνατον έως και αδιανόητον έναν άτομο να κάνει όνειρα όταν πρόκειται να εξαφανιστεί. Τα όνειρα που μπορεί να κάνει είναι μόνο με τον ίδιο της τον εαυτό. Στο πού θα πάει, στο πώς θα περνά, στο ποια εργασία θα βρει. Τώρα, να κάνει όνειρα γενικά και αόριστα με κοινούς, δηλαδή με συγγενείς, με φίλους, με παρέες, αυτόν δεν προμελετά σε καμία των περιπτώσεων μία εξαφάνιση. Μάλιστα. Είχε ακουστεί από την πλευρά των πεθερικών της Ολυμπίας ότι η αγνοούμενη είχε μια διάθεση τελευταία προς το μοναχισμό, προς τη θρησκεία και ότι ενδεχομένως δεν ήθελε να απομονωθεί. Πώς το αξιολογείτε σε αυτό? Ο κάθε άνθρωπος περνά τη φάση της ζωής του όπου σκέφτεται ότι θέλει να απομονωθεί. Τώρα για τον μοναχισμό. Δεν έχουμε ευσταθεί στοιχεία έτσι ώστε να δείχνουν ότι η συγκεκριμένη κοπέλα ήθελε να πάει μοναχή. Το αν το ήθελε είναι στη σκέψη της. Και όσο γνωρίζουμε, κανένας δεν μπορεί να σκεφτεί τη σκέψη του σε κανέναν κομμάτι. Όμως, ο κάθε άνθρωπος θέλει να απομονωθεί. Πόσες φορές, εάν σκεφτούμε όλη αυτή τη στιγμή, πόσες φορές σκεφτήκαμε ότι χρειαζόμαστε την απομόνωση? Δηλαδή, αν το εξέφρασε η κοπέλα, σημαίνει θα το έκανε? Και πώς θα το έκανε με βάση τα όνειρα τα οποία είχε και τα προγραμματισμένα ραντεβού τα οποία είχε στη μετέπειτα πορεία της ζωής της? Μάλιστα. Οπότε μέχρι τώρα έχετε σκιαγραφίσει το προφίλ της Ολυμπίας ότι είχε σχέδια, είχε όνειρα, είχε προγραμματίσει πράγματα λίγο καιρό μετά την εξαφάνιση. Οπότε είναι σχεδόν παντελώς αδύνατο αυτή η γυναίκα να έχει σκηνοθετήσει η ίδια την εξαφάνισή της. Βεβαίως. Σε σχέση με την σχέση του ζευγαριού τώρα, δηλαδή το σύζυγο και την Ολυμπία, πείτε μας λίγο κάποια πράγματα. Πώς κρίνετε εσείς αυτή τη σχέση και ειδικά την τελευταία περίοδο πριν την εξαφάνιση της Ολυμπίας? Αυτό που μπορώ να τοποθετηθώ περισσότερο είναι ότι στην τηλεοπτική εκπομπή την οποία παρακολούθησα σχετικά με την εξαφάνιση της Ολυμπίας, οι γονείς της είχαν πει και γενικά το σύνολο είχαν πει πως δεν θα δέχονταν χωρισμένη κοπέλα στο σπίτι τους. Άρα για να το πούν αυτόν σημαίνει κάτι προηγήθηκε, κάτι το οποίο εμείς δεν γνωρίζουμε ίσως. Όμως, πάλι στην τηλεοπτική εκπομπή την οποία είχα παρακολουθήσει, ο σύζυγος γενικώς ήταν αμέτωχος. Ήταν έναν άτομο το οποίο έλεγε κάποια πράγματα όπου δεν έβγαζε νόημα. Δεν γίνεται η Ολυμπία να μην ήθελε σε καμία των περιπτώσεων παιδί. Ενώ ο σύζυγος να έλεγε στη συγκεκριμένη εκπομπή ότι είχαμε προγραμματισμένο και οργανωμένο να γίνει σε κάποια φάση, αλλά όχι τώρα. Δηλαδή είναι λόγια αλληλένδετα. Τεράστια αντίφαση. Τώρα, η σχέση μεταξύ τους και με βάση τα αυτά τα οποία ακούστηκαν πάντα, γιατί βεβαίως δεν είμαστε στο σπίτι για να μπορούμε να ξέρουμε. Όμως, με βάση τα αυτά τα οποία ακούστηκαν, δεν φαινόταν μια υγιή σχέση. Φαινόταν μια σχέση η οποία είχε πάρα πολλά κενά, καθόλου επικοινωνία και την ίδια στιγμή μπορώ και να πω, χωρίς να είμαι σίγουρη για αυτό το θέμα, όμως, φαινόταν μια σχέση χωρίς καθόλου αγάπη και χωρίς καθόλου σεβασμό. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε και θα σταθώ σε αυτό ότι δεν υπήρχε αγάπη. Και όταν σε μια σχέση δεν υπάρχει αγάπη, αλλά χωρίς να θέλουμε να διεισδύσουμε περισσότερο σε προσωπικά δεδομένα, αλλά αυτό χρησιμεύει όμως την έρευνα και είναι σημαντικό να ακουστεί ότι το ζευγάρι δεν είχε καμία σεξουαλική επαφή για ένα χρόνο. Πώς το αξιολογείτε σε αυτό, σε συνδυαστικά με την αγάπη? Καταρχάς να τοποθετηθούμε στο ότι πάρα πολλά ζευγάρια δεν έχουν αγάπη μεταξύ τους, όμως
Κανένας δεν είναι άξιος και ανάλογος στο να μπορεί να βλάψει το οποιοδήποτε άτομο. Απλό, αυτόν θέλω απλά να βγει προς τα έξω, πρώτον το κρατουμένο. Εξού και γιατί υπάρχουν τα διαζύγια. Και κλείνω την παρένθεση εδώ. Από τη στιγμή που δεν είχα στη σεξουαλική επαφή για πάρα πολλά μεγάλο χρονικό διάστημα, θεωρώ ότι μία γυναίκα μπορεί να μην τη ζητά τόσο τη σεξουαλική επαφή, αλλά ένας άντρας δεν μπορεί χωρίς τη σεξουαλική επαφή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εμφανές και το γνωρίζουν όλοι. Εάν βρεθεί έναν άτομο να πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, τότε πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ναι. Ένα ζευγάρι το οποίο είναι νιώπαντρο σε εισαγωγικά, ένα ζευγάρι το οποίο έχει όνειρα για τη ζωή, δεν μπορεί να μην έρχεται σε σεξουαλική επαφή. Σημαίνει τα πράγματα είναι πιο βαθιά και κάτι πιο βαθύ υπάρχει κάτω από αυτόν το ζητούμενο. Και με βάση την τηλεοπτική εκπομπή, ρωτώντας τον κάποιες ερωτήσεις στην τηλεπαρουσιάστρια, το συγκεκριμένο άτομο, ο σύζυγος, ήταν τελείως αμέτωχος. Δηλαδή, ακόμη και την ώρα που καλούσαν οι μάρτυρες, ακόμη και εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, ενώ ακούστηκαν πάρα πολύ σοβαρά 38 γεγονότα ότι βρισκόταν εδώ, βρισκόταν εκεί, βρισκόταν παραδίπλα, εν τούτης ο σύζυγος ήταν απαθής. Α, ωραία, ευχαριστώ. Ναι. Δεν είναι υγιές. Το οικογενειακό περιβάλλον της Ολυμπίας, λίγο μετά την εξαφάνιση, δεχόταν ανώνυμα τηλεφωνήματα. Κάντε μου ένα σχόλιο σχετικά με αυτό. Καταρχάς, το ανώνυμο τηλεφώνημα ξεκίνησε από την τηλεοπτική εκπομπή. Και εγώ έχω μία πραγματικά μεγάλη ερώτηση ως προς το κοινό, ρητορική βεβαίως ερώτηση, που δεν περιμένω την απάντηση, είναι το 94-95-96 δεν υπήρχαν τα GPS για να μπορεί να προκαθοριστεί στο πιο συγκεκριμένο σημείο είναι το κάθε άτομο. Τώρα εξελιχθήκε η τεχνολογία. Υπήρχαν βεβαίως οι δορυφόροι, σίγουρα. Άρα, γιατί έναν άτομο το οποίο είναι εξαφανισμένο να τηλεφωνά στην εκπομπή, να κάνει σιγή νυχθείως, να μην μιλά καθόλου, να μιλά μόνο με το control, ενώ υπό κανονικές συνθήκες θα πρέπει να μιλήσει, να ακουστεί η φωνή της ότι είναι εντάξει, δεν μίλησε καθόλου και υπό κανονικές συνθήκες ο δορυφόρος θα έπρεπε να πιάσει την περιοχή την οποία είναι το τηλεφώνημα. Είναι κάτι το οποίο είναι άξιο απορίας. Στη μετέπειτα πορεία και κλείνοντας την εκπομπή, ενώ στο οικογενειακό της περιβάλλον, ενώ άφησε το μήνυμα η Ολυμπία ότι θα επικοινωνούσε με τη μητέρα της και τον πατέρα της ή τον πατέρα της, εν τούτης έπαιρνε ανώνυμα τηλεφωνήματα τα οποία δεν εμίλαν. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι ένα τεράστιο κενό. Γιατί? Γιατί να μην επικοινωνήσει από τη στιγμή που είναι καλά και να τους πει «Είμαι καλά», γιατί αν θυμηθούμε τη μητέρα της το τι είχε μπει, δεν με ενδιαφέρει να επιστρέψει. Με ενδιαφέρει μόνο να είναι καλά. Ας με πάρει τηλέφωνο να μου πει ότι είναι καλά. Από εκεί και πέρα φεύγει τελείως η Ολυμπία. Άρα γιατί να μην πάρει τηλέφωνο, γιατί να μην επικοινωνήσει? Θεωρώ ότι είναι καθαρή στάχτη στα μάτια. Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι πολύ σημαντικό της υπόθεσης αυτής, το οποίο είναι το σημείωμα. Αυτό το σημείωμα το οποίο μπέρδεψε τόσο πολύ, άφησε ένα σημείωμα υποτίθεται για να εξαφανιστεί και αυτό το σημείωμα δεν προσδιορίζει καμία, δεν δείχνει κανένα συνέστημα ή καμία πρόθεση για εξαφάνιση. Δεν λέει τίποτα για απογοήτευση, δεν σχολιάζει κάτι για αυτά που αισθάνεται και ότι θέλει να αποχωρήσει από αυτό το σπίτι. Τι συμβαίνει με αυτό το σημείωμα? Για πείτε μου κάποια πράγματα. Έναν άτομο το οποίο πρόκειται να εξαφανιστεί και το έχει οργανωμένο, το σημείωμα το οποίο πρόκειται να αφήσει, αν θυμηθείτε πριν λίγο, είχα σας πει για ένα μοτίβο. Τα σημειώματα τα οποία συνήθως αφήνουν είναι ο λόγος εξαφάνισης τους και συνήθως υπογράφουν με τον «μη με γυρέψετε, θα επικοινωνήσω εγώ αν και εφόσον χρειαστεί». Ένα σημείωμα το οποίο να αναφέρει όνομα, να αναφέρει οδό και συγκεκριμένα μια συγκεκριμένη περιοχή της Ελλάδας, δεν το θεωρώ σημείωμα εξαφάνισης. Και επίσης, αν το πάρουμε από την άλλη οπτική γωνία, τα σημείωματα συνήθως τα οποία άφηνε η Ολυμπία ήταν υπεγραμμένα με το γούντι ή γουντένια, με συγκεκριμένη ονομασία και συγκεκριμένη υπογραφή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν γραμμένο Ολυμπία. Ωραία, ναι, μπορώ να το καταλάβω. Όταν πρόκειται να εξαφανιστεί, δεν θα υπογραφεί με γούντι ή γουντένια. Αναμφισβήτητα. Την ίδια στιγμή όμως, ποιος είναι ο λόγος από τη στιγμή που θέλει να εξαφανιστεί, να τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη περιοχή που θα πάει με μια συγκεκριμένη κοπέλα? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Γιατί όταν το δει ο σύζυγος, γιατί για το σύζυγο υπό κανονικές συνθήκες άφησε το σημείωμα, όταν το δει ο σύζυγος, το πρώτο πράγμα που θα κάνει θα επικοινωνήσει με συγκεκριμένη κοπέλα. Άρα θα ξεκινήσουν να την ψάχνουν υπό κανονικές συνθήκες πολύ πιο νωρίς. Άρα γιατί?
Ακριβώς. Μία μεγάλη αντίφαση σε αυτή την υπόθεση είναι ότι το προηγούμενο βράδυ, μία μέρα λοιπόν πριν την εξαφάνιση, υπάρχει μία συνάντηση μεταξύ μίας φίλης της Ολυμπίας. Δηλαδή βρίσκεται αυτή η φίλη στο σπίτι του ζευγαριού, όλα είναι καλά, δεν συμβαίνει τίποτα. Και ενώ αυτή η συγκεκριμένη φίλη βρίσκεται και στο σημείωμα, αναφέρεται στο σημείωμα την επόμενη μέρα, πώς είναι δυνατόν η Ολυμπία να μην της λέει τίποτα εκείνο το βράδυ, το επίμαχο βράδυ? Ωραία. Όταν έναν άτομο πρόκειται να εξαφανιστεί, καταρχάς συνήθως δεν έρχεται σε επαφή με τα άτομα τα οποία ίσως να εμπλέξει. Είναι πολύ σπάνιο έως και ακατόρθωτο να γίνει αυτό. Όπως επίσης, εάν όντως πρόκειται να εξαφανιστεί, δεν θα σημειώνεται η συγκεκριμένη κοπέλα πάνω στο σημείωμα της από τη στιγμή που το προηγούμενο βράδυ ήταν μαζί. Ή εάν είχε σκοπό να κάνει οτιδήποτε άλλο, δηλαδή κάτι το οποίο να μην έχει να κάνει actual με την εξαφάνιση, αλλά ουσιαστικά να ήταν κάτι το οποίο να ήθελε να καλυφθεί, να το θέσω κάπως έτσι, τότε θα την ενημέρωνε και θα της έλεγε: αύριο έχω να πω κάπου, θα αναφέρω πότε θα είμαι μαζί σου, έχει την έννοια σου. Από εκεί και πέρα είναι αδιανόητο και άκρος αντιφατικό να βρίσκομαι το ίδιο βράδυ μαζί με το συγκεκριμένο άτομο που πρόκειται να εξαφανιστεί, να είναι όλα μια χαρά και το επόμενο μέρα να εξαφανίζομαι με το σημείωμα ότι θα βρισκόμουν σε συγκεκριμένη κοπέλα και θα πηγαίναμε σε συγκεκριμένο χώρο. Δεν είναι το μοτίβο της εξαφάνισης αυτό. Δεν της είπε τίποτα και μάλιστα η συγκεκριμένη φίλη μας λέει ότι η Ολυμπία ήταν μια χαρά και ότι της είπε ότι ήταν ακόμα καλύτερα η σχέση του ζευγαριού. Μάλιστα. Φάγανε πίτσα, είχαν σκοπό να δουν ταινία. Δηλαδή όλο αυτό το οποίο μας περιγράφει και μας περιέγραψε δεν έχει καμία σχέση με μια γυναίκα η οποία θα έπρεπε να είναι ταραγμένη, θα έπρεπε να είναι ανήσυχη, δεν τρως πίτσα, δεν βλέπεις θρίλερ. Είναι τεράστια αντίφαση. Αυτό λέμε σχετικά με τα όνειρα που είχα πει πριν λίγο και προγραμματισμένα πλάνα. Το άτομο το οποίο έχει σκοπό να εξαφανιστεί δεν είναι σε αυτόν τον mood μία μέρα πριν εξαφανιστεί, για όνομα του Θεού. Δεν μπορείς να είσαι μέσα στην τρελή χαρά, ενώ την επόμενη μέρα ξέρεις ότι η ζωή σου ξεκινά μία ανηφόρα, γιατί η εξαφάνιση ακούεται πάρα πολλά απλά στα αυτιά του κόσμου. Εξαφανίστηκε. Μα όταν εξαφανίζεται έναν άτομο, έχει ήδη κλειστό χώρο τον οποίο θα μείνει, έχει ήδη πλάνα, έχει ήδη ταξιδιωτικά εισιτήρια, αν είναι για το εξωτερικό, ή τρένα, μετρό, ταξί, κάτι το οποίο είναι έτοιμο και το προηγούμενο βράδυ απλά κάνει το πλάνο του στο μυαλό του. Ακριβώς. Δεν μπορεί να τρώει πίτσα και να βλέπει τηλεόραση και να μάλιστα να της προτείνει, αν θυμάμαι καλά, να μείνει και στο σπίτι της. Ακριβώς. Ναι. Της προτείνει να μείνει και στο σπίτι της. Από αυτόν το σημείο για μένα είναι το πλέον άκυρο. Είχε ένα σεμινάριο επιδοτούμενο στο οποίο σκόπευε η Ολυμπία να εισπράξει ένα σημαντικό ποσό. Είχε επίσης προγραμματίσει για τη ζωή της να πάει σε μια σχολή υπολογιστών. Εξαφανίστηκε υποτίθεται στις 11 Νοεμβρίου του 1995 και στις 15 Νοεμβρίου θα εισέπρατε μια προκαταβολή από την εργασία της. Αυτές λοιπόν οι ενέργειες δεν έγιναν ποτέ από την Ολυμπία, δεν εισέπραξε ποτέ αυτά τα ποσά. Για ποιο λόγο λοιπόν, ακόμα και αν είχε εξαφανιστεί, να μην εμφανιστεί, να πάρει τις αμοιβές της? Ακριβώς. Αυτά είναι τα όνειρα τα οποία είχαμε μπει πριν λίγο. Που τη στιγμή που εξ όσων αντιλαμβανόμαστε, ήταν έναν άτομο το οποίο είχε όνειρα και ήθελε να δουλέψει σε γραφειακή δουλειά. Δηλαδή, ο λόγος ο οποίος πήγαινε αυτά τα σεμινάρια και μαθήματα υπολογιστών και τα συναφή, τότε είχε σκοπό για έναν καλύτερο μέλλον, για κάτι το οποίο ήθελε η ίδια. Ιδιαίτερα όταν είχε και μία προκαταβολή στη μετέπειτα πορεία που θεωρούμε ότι ήδη τελειώναν τα σεμινάρια. Άρα θα έπαιρνε την προκαταβολή της. Για ποιο λόγο έναν άτομο να εξαφανιστεί, δηλαδή πραγματικά είναι άξονα πορείας από τη στιγμή που έχει τόσα πράγματα προγραμματισμένα? Όπως θυμάμαι επίσης, είχε και ραντεβού με συγκεκριμένο δερματολόγο. Πώς, είχε σοβαρό δερματολογικό πρόβλημα, γιατί να μην πάει να κάνει συνεδρίες? Δεν θα ήταν μια Μα αφού ήδη είχε κλείσει τα ραντεβού της. Και ο σταφυλόκοκος τότε ήταν ένα δερματικό πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπιζόταν σε μια συνεδρία. Χρειαζόταν αρκετές. Και εδώ υπάρχει και μια Ακριβώς. μεγάλη πλάνη, ένας μεγάλος κόμπος, διότι ζήτησε κάποια χρήματα κρυφά από τη φίλη της και κάποιοι θεώρησαν, το ερμήνευσαν αυτό ως ότι είναι μια ενέργεια μέσα στις ενέργειες και του προγραμματισμού της εξαφάνισης.
Καταρχάς, να σημειώσουμε ότι για να διεκπεραιωθεί μια εξαφάνιση, κυριολεκτική όμως εξαφάνιση, χρειάζεται περίπου 6 μήνες με ένα χρόνο. Καλλιέργεια στο μυαλό. Και ωραία, μπορεί να είναι τελευταία στιγμή, μπορεί να είναι εμβρασμό ψυχής, μία εβδομάδα όμως. Σίγουρα μία εβδομάδα. Δεν μπορείς από τη μία μέρα στην άλλη να τα έχεις όλα έτοιμα για μία εξαφάνιση. Είναι φόρος ζωής. Που τη στιγμή που ακόμα δεν εμφανίστηκε. Άρα, ποιος ήταν ο λόγος που έκλεισε τα σεμινάρια της? Και ναι, θα μπορούσε να ζητήσει κάποια αμοιβή από ένα χρηματικό ποσό από τη συγκεκριμένη της φίλη. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή ζήτησε αμοιβή ένα χρηματικό ποσό, γιατί μπορεί να μεν κράταν χρήματα για να πάει στο δερματολόγο. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια τα οποία έναν άτομο ζητά χρηματικό ποσό. Άρα, από εκεί και πέρα, δεν κολλά όμως καθόλου με την εξαφάνιση. Έναν άτομο το οποίο θέλει να εξαφανιστεί θα ζητήσει χρήματα από κάποιον άλλον άτομο, αφού υπό κανονικές συνθήκες έκαμε την ετοίμασαν τα όλα είναι έτοιμα. Θα δώσει στοιχείο ότι εξαφανίζομαι, ότι ζητώ χρήματα για να εξαφανιστώ. Γιατί να προδώσει το σχέδιο της? Είναι άξιον απορίας. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο από τη στιγμή που εγώ βάζω τη θέση μου στη θέση της και φεύγω σε εγκληματολόγος, κοινωνιολόγος και λέω: θέλω να εξαφανιστώ. Θα έρθω να ζητήσω χρήματα από κάποιο φίλο μου να του πω: ξέρεις, χρειάζομαι τα και θα σου τα επιστρέψω. Ναι, ναι, ναι. Και γιατί... Δεν υπάρχει λόγος. Ακριβώς. Και γιατί να εξαφανιστεί το Σάββατο που εργαζόταν? Γιατί να μην πει ψέματα, ας πούμε, να είχε ρεπό εκείνη τη μέρα και να έλεγε ότι είχε εργασία? Γιατί να μην πει ψέματα, λοιπόν, ότι εργάζεται, να είχε ρεπό και να έφευγε? Τόσο απλό. Γιατί δηλαδή να στείλει την εξαφάνιση μέρα Σάββατο που εργαζόταν? Συν ότι δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα στην εργασία της. Ακριβώς. Και εκτός ότι δεν έδωσε ποτέ δικαίωμα στην εργασία της, εξ όσων φαίνεται, το αν ήταν αποδοτική ή όχι είναι ένα κομμάτι που είναι ανθρώπινο. Αυτόν θέλω να το τονίσω, γιατί ο κάθε άνθρωπος στην εργασία του ένα μήνα είναι αποδοτικός, τον άλλο μήνα δεν είναι αποδοτικός. Γιατί ιδιαίτερα έναν άτομο το οποίο έχει προβλήματα στο σπίτι. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο το οποίο έχουμε. Είχε θέματα στο σπίτι. Από εκεί και πέρα, πώς μπορεί ένα άτομο το οποίο έχει θέματα στο σπίτι, έχει τα όνειρα του τα οποία πρόκειται να κάνει, που δεν ξέρουμε ποια ήταν η άποψη του συζύγου σχετικά με τα όνειρα της όμως, να είναι αποδοτικό στη δουλειά του αυτόν το άτομο? Είναι αδύνατο. Όπως επίσης, τη συγκεκριμένη μέρα, εξ όσων είχα δει στην τηλεοπτική εκπομπή, όταν από συγγενικό περιβάλλον του συζύγου την πήγε στην εργασία της, το θεωρώ λίγο παράξενο και επιτρέψετε μου γενικώς, γιατί όταν την πήρε στην εργασία της, εξ όσο φάνηκε από την εκπομπή που κάθε άνθρωπος μπορεί να την παρακολουθήσει, ήταν σε ένα συγκεκριμένο στενό, δεξιά-αριστερά αυτοκίνητα. Έναν αυτοκίνητο συγκεκριμένα χωρούσε ο δρόμος. Άρα, όταν χωρεί έναν αυτοκίνητο και αφήνουμε το συγκεκριμένο άτομο, τι κάνει ο οδηγός? Ξεκινά και φεύγει. Δεν έχει την έννοια του ατόμου να κοιτάξει εάν πήγε στην εργασία της, εάν στράφηκε από την άλλη μεριά και αν πήγε από συγκεκριμένη οδό μέσα. Αν ήταν έτσι, αν είχε λοιπόν αυτές τις υποψίες οι οποίες δημιουργήθηκαν από τις 8.30 ώρα το πρωί, γιατί δεν τα είπε στο σύζυγο όλα αυτά, αλλά ο σύζυγος περίμενε την επόμενη μέρα το βράδυ να ενημερωθεί από μια φίλη της Ολυμπίας? Δηλαδή, μια ολόκληρη μέρα υπάρχει μια ανησυχία από το συγκεκριμένο πρόσωπο και δεν ενημερώνει τον γαμπρό. Μα και εκτός των άλλων, για μένα το πιο σημαντικό, εκτός το ότι δεν ενημέρωσε και δεν έκαμε καμία ενέργεια, όταν αντιλήφθηκε ότι εξαφανίστηκε η σύζυγος του, ποιες ήταν οι ενέργειες που έκανε? Και γιατί από τη στιγμή που η Ολυμπία έχει γράψει το σημείωμα ότι θα μεταβεί σε μία άλλη περιοχή, γιατί δεν είπε το ίδιο ακριβώς ψέμα, την ίδια ακριβώς δικαιολογία και στην οδηγό του οχήματος? Μα αυτό είναι πάρα πολύ εμφανές ότι δεν είχε σκοπό και δεν είπε ποτέ τίποτα. Ούτε καν το σημείωμα. Δηλαδή, θέλω να είμαι ομοί. Είμαι ομοί. Αυτό είναι το επάγγελμα μου. Δηλαδή, δεν μπορώ να χαϊδεύω αυτάκια. Δεν φαίνεται αυτό το σημείωμα να ήταν προκαθορισμένο για εξαφάνιση. Είναι μοτίβων η εξαφάνιση. Δηλαδή, πρέπει να το κορνιζάρω κάπου. Ναι, ναι. Δεν είναι οποιοδήποτε που μπορεί να εξαφανιστεί. Και αυτό το οποίο εμένα μου κίνησε την περιέργεια και την προσοχή, την έντονη προσοχή, ήταν αυτό που σας είχα προαναφέρει λίγο πριν. Πώς γίνεται το άτομο το οποίο βρισκόταν σε αυτοκίνητο και την άφησε στην εργασία της, από τη στιγμή που την άφησε στην εργασία της, δεν θα συζητήσω το γιατί δεν στάθμευσε αφού ήταν και η εργασία της συγκεκριμένης κοπέλας κοντά. Ναι. Αυτόν το αφήνω παντελώς άκυρον, αλλά θα το προχωρήσω διαφορετικά και θα στοχεύσω πάνω στην Ολυμπία. Δηλαδή, έμεινε και την παρακολουθούσε
από το καθρεφτάκι κατέβηκαν από το αυτοκίνητο, το οτιδήποτε, και έβλεπε την Ολυμπία που πάει, και αν έγινε αυτό, γιατί δεν τη ρώτησε που πας. Ακριβώς. Ποιος είναι ο λόγος. Και την είδε ο εργοδότης της συγκεκριμένης κοπέλας ότι έστριφε από συγκεκριμένο στενό. Ο εργοδότης δηλαδή, σύπτωση ήταν έξω, σύπτωση ήταν την Ολυμπία και σύπτωση έμεινε εκεί, σταμάτησε την κίνηση όλη η συγκεκριμένη κοπέλα μέχρι να φύγει η Ολυμπία. Και την κάλυψε στο σύζυγό της. Γιατί είναι συγγενικό πρόσωπο του συζύγου. Αν ήταν κάποια φίλη, ίσως να ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά από συγγενικό πρόσωπο του συζύγου, πώς μπορεί να καλύψει κάτι τέτοιο. Δηλαδή σημαίνει ότι φεύγει, λέει, ψέματα και στον σύζυγο και στην οικογένεια του συζύγου για να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Η αδελφή του συζύγου έλεγε ότι την Ολυμπία την έχει σαν αδελφή της. Όταν εμείς την προσεγγίσαμε όμως, δεν ήθελε να πει καμία κουβέντα και ότι η υπόθεση αυτή έχει κλείσει για μένα από τη στιγμή που έχει πεθάνει ο αδελφός της και μου κάνει φοβερή εντύπωση αφού την έχει σαν αδελφή της, την Ολυμπία, γιατί δεν ενδιαφέρεται πια. Γιατί κλείνει τηλέφωνα, δεν μιλάει πουθενά και αφήνει να υπάρχουν τόσα αιωρούμενα ερωτήματα. Κάποιος ο οποίος δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, δεν έχει τίποτα διαπράξει, δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε και δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή με την εξαφάνιση Ολυμπίας, θα έπρεπε πρώτος να μιλήσει. Υπό κανονικές συνθήκες αυτό θα έπρεπε να γίνει. Υπό διαφορετικές συνθήκες θεωρώ ότι είναι πολύ λογική η αντίδρασή της και όπως αυτό να ερμηνεύεται. Πολύ ωραία. Πραγματικά αυτή η υπόθεση έχει πάρα πολλές πλάνες. Το σημείωμα, τις φήμες για μοναστήρια, ότι είχε κλειστεί πάρα πολύ στον εαυτό της. Ναι, είχε προβλήματα. Είχε προβλήματα όμως στο γάμο της. Εκεί ήταν τα προβλήματα. Και ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δηλαδή, έχουμε σκιαγραφίσει όλη τη ρουτίνα της. Η γυναίκα αυτή ήταν σπίτι-δουλειά, δουλειά-σπίτι και δύο φίλες. Δεν υπήρχε ένας μεγάλος κοινωνικός, φιλικός περίγυρος. Και εδώ προκύπτουν διάφορα ερωτήματα. Πώς είναι δυνατόν μια γυναίκα που είναι σε ένα πολύ ελεγχόμενο περιβάλλον, την πηγαίνει κουνιάδα, τη γυρίζει κουνιάδα. Την πηγαίνει ο σύζυγος, τη γυρίζει ο σύζυγος. Είναι μια γυναίκα που δεν μπορεί να κάνει μια παράλληλη ζωή, σαν εισαγωγικά. Που έτσι κι αλλιώς είναι μια γυναίκα που δεν ήταν στη φύση της να κάνει παράλληλες ζωές. Αλλά θέλω να πω, ήταν πολύ ελεγχόμενη. Γιατί λοιπόν να επιλέξει μια μέρα που είναι πάλι μέσα σε έναν έλεγχο. Το θέμα δεν είναι ότι δεν ήταν στη φύση της να κάνει παράλληλες ζωές, γιατί αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε ποτέ και κανέναν άνθρωπο. Εξού και γιατί όλοι είμαστε ενδυνάμει εγκληματίες σε όλα τα κομμάτια. Όμως, έναν άτομο το οποίο είναι προγραμματισμένο και οργανωμένο, αν κατάφερε να κάνει ολόκληρη σκευωρία για τη συγκεκριμένη εξαφάνιση, που το επιρρύπτω παντελώς, αυτόν εγώ απλά το λέω ως σενάριο, τότε πραγματικά είναι μια εξαιρετική ηθοποιός. Ειλικρινά. Ναι. Άρα, έναν άτομο το οποίο είναι οργανωμένο και προγραμματισμένο στα πλάνα του, δηλαδή δουλειά, σπίτι, φίλες, οικογένεια το βράδυ, τηλέφωνα με τη μητέρα της κάθε βράδυ, από εκεί και πέρα, και αν εξαφανιζόταν όντως, θα έπαιρνε έναν τηλέφωνο, θεωρώ, τη μητέρα της, από τη στιγμή που κάθε βράδυ μιλούσε. Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό και μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί η μητέρα της είχε δηλώσει ότι πάντα, κάθε βράδυ μίλαγε με την Ολυμπία. Τι έγινε λοιπόν την Παρασκευή, μια μέρα πριν την εξαφάνιση, γιατί αν είχε μιλήσει με την Ολυμπία, θεωρώ ότι θα το έλεγε η μητέρα αυτό. Είναι δική μου εκτίμηση. Ακριβώς. Το θεωρώ, ναι. Αυτό είναι άξιο απορίας, γιατί από τη στιγμή μία μέρα πριν την εξαφάνιση δεν επικοινώνησε, ενώ κάθε βράδυ επικοινωνούσε μαζί με τη μητέρα της. Από εκεί έπρεπε ήδη, από εκείνη την ημέρα έπρεπε ήδη να ξεκινήσουν κάποιες ενέργειες και κάποιες έρευνες. Από τη συγκεκριμένη ημέρα. Τώρα, η μέρα εξαφάνισης πάνω κάτω, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Εγώ προσωπικά, ως εγκληματολόγος, εγώ θεωρώ ότι η εξαφάνιση είχε γίνει από την προηγούμενη μέρα. Και συγκεκριμένα από απόγευμα, μεσημέρι, πρωί. Δεν θεωρώ ότι είναι το βράδυ. Ας πάρουμε το σενάριο Β. Ας υποθέσουμε ότι έστησε την εξαφάνιση. Ας κάνουμε ένα σενάριο μυθοπλασίας. Λοιπόν, και ας υποθέσουμε ότι η Ολυμπία πραγματικά το έστησε όλο αυτό το πράγμα. Γιατί να μην επικοινωνήσει με τους γονείς της μετέπειτα. Βγαίνανε πραγματικά εκλιπαρώντας να την ακούσουν. Τόσο πολύ μίσος. Καθόλου μίσος και καμία σκευωρία, για τον λόγο ότι από τη στιγμή που ήθελε όντως, με βάση το σενάριο, να εξαφανιστεί,
τότε και εφόσον θα έπαιρνε έναν τηλέφωνο, αφού είδε ότι βγήκε σε τηλεοπτική εκπομπή, την γύρευε ο κόσμος όλος, πόσταραν φωτογραφίες της, τη ζητούσε η μητέρα της, ο πατέρας της και τα υπόλοιπα άτομα τα οποία δεν θα τοποθετηθώ, τότε από εκεί και πέρα θα έπρεπε να πάρει έναν τηλέφωνο να του πει: ξέρεις, είμαι καλά, σταματάτε να με ψάχνετε. Θα επικοινωνώ εγώ μαζί σας. Που θα ήταν κάτι πολύ λογικό. Γιατί αυτόν έγινε όμως στην τηλεοπτική εκπομπή και δεν μίλησε, ενώ η συγκεκριμένη τηλεπαρουσιαστή και πάρα πολύ σωστά είχε γκάμει, θυμάμαι, να πει: αν δεν ακουστεί φωνή της, δεν μπορούμε να κλείσουμε την υπόθεση. Εν τούτης, βγήκε ακόμα έναν τηλέφωνο η Ολυμπία, σε πολλά εισαγωγικά, δεν μίλησε για να ακουστεί φωνή της, μίλησε στο control και τους ενημέρωσε ότι θα επικοινωνήσει με τη μητέρα της. Δηλαδή, γιατί δεν μίλησες εκείνη τη στιγμή ενώπιον όλων να ακουστεί φωνή σου, να ακουστεί ότι είσαι καλά για να σταματήσει η υπόθεση. Αυτό δεν είναι στάκτη στα μάτια απλά για να σταματήσουν οι έρευνες. Ακριβώς, πού ήταν μετά η Ολυμπία? Πού βρισκόταν η Ολυμπία μετά? Ο πατέρας της πήγαινε συνέχεια και στεκόταν έξω από τις πόρτες των δημοσιογράφων και κλιπαρούσε να βρουν την κόρη του. Πού ήταν η Ολυμπία μετά? Μα και εκτός των άλλων, αν σκεφτούμε ότι τη συγκεκριμένη στιγμή έπαιρνε τηλέφωνα μετά την τηλεοπτική εκπομπή, η οποία έκλεισε ότι βρέθηκε η Ολυμπία, όταν έπαιρνε τηλέφωνα στο σπίτι, γιατί δεν επικοινωνούσε? Μήπως, γιατί δεν μιλούσε εννοώ στη μητέρα της? Μπορώ να καταλάβω ότι στην τηλεοπτική εκπομπή μπορεί να φοβήθηκε για πάρα πολλούς λόγους να τοποθετηθεί. Θα το πάρω αυτό το σενάριο, το ακραίο. Μπορεί να το πάρω αυτό. Όταν μιλούσε με τη μητέρα της, γιατί δεν της είπε να είμαι καλά, κάτι, απλά για να ακούσει? Και ήταν ανώνυμα τηλεφωνήματα, χωρίς καθόλου φωνή. Δηλαδή, αυτό το σενάριο παραπέμπει στο ότι δεν ήταν Ολυμπία στο τηλέφωνο. Δεν υπάρχει λόγος να ήταν Ολυμπία ουσιαστικά. Εάν όντως είναι η Ολυμπία και έκανε όλη αυτή την πλεκτάνη μόνη της με τα συγκεκριμένα σημειώματα, πραγματικά μπορώ να πω ότι είναι μια εξαιρετικότατη ηθοποιός. Για μένα δεν θεωρώ ότι όμως αυτά τα πράγματα είναι δουλειές της Ολυμπίας. Φαίνεται πως αν η Ολυμπία ζούσε θα είχε πάρει σίγουρα θεατρικό βραβείο. Θα είχε πάρει το βραβείο Μελίνα Μερκούρη. Η καλύτερη ηθοποιός. Τόσο καλή ηθοποιός είναι η Ολυμπία. Personality profiling που προσπάθησα να κάνω για την Ολυμπία, διακρίνω ότι είναι μια γυναίκα έντιμη. Ήταν μια γυναίκα ηθική που δεν έδινε δικαιώματα, ήταν σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, νοικοκυριό και ήταν πάρα πολύ υποτακτική στον σύζυγό της. Μάλιστα. Δεν ήταν μια γυναίκα που θα σήκωνε κεφάλι, θα έφευγε και θα τα φέρνω λατούμπα. Όχι. Είχε αποφασίσει να χωρίσει, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην ξεχνάμε ότι τη συγκεκριμένη εποχή οι γυναίκες συνήθως ήταν έτσι.
Δεν είχαν πολλές επιλογές γενικώς. Όμως, αυτό το οποίο μου κίνησε την περιέργεια τώρα που μου το αναφέρατε αυτό, είναι ότι μία φίλη της είχε τοποθετηθεί λέγοντας πως εμείς γνωρίζουμε και να επιστρέψει στο σπίτι μας και εμείς θα σε δεχτούμε όπως είσαι και ζητώ συγγνώμη από τον σύζυγο και από τους γονείς σου. Εγώ θα σε δεχτώ όπως είσαι και δεν είναι σωστόν αυτό και εγώ ποτέ δεν θα κάμνα. Και όταν γίνεις μάνα, αν θα γίνεις μάνα, πού θα γίνεις μάνα, τότε θα καταλάβεις το τι σου εννοώ. Η συγκεκριμένη κοπέλα έδειξε ότι γνωρίζει πολύ περισσότερα για την Ολυμπία από το κανονικό, με τη μόνη διαφορά είναι πως στην αρχή είχε μπει πως είναι παιδική της φίλη, ενώ στη μετέπειτα πορεία με μια ερώτηση της τηλεπαρουσιάστριας ως προς τη συγκεκριμένη φίλη της Ολυμπίας, η κοπέλα τοποθετήθηκε στο ότι ναι, είμαστε παιδικές φίλες και συναντιόμαστε σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε οτιδήποτε συμβαίνει, δηλαδή σε κάποιο γάμο, βαφτίσια, εκδηλώσεις, κάτι. Δηλαδή, αν το πάρουμε 3-4 φορές το χρόνο, πώς γίνεται να γνωρίζει για την Ολυμπία και πώς μπορεί να τοποθετηθεί ότι εμείς θα σε δεχτούμε ενώ είσαι. Ίσως η συγκεκριμένη φίλη να είχε στο μυαλό της ότι κάτι συνέβηκε με κάποιον άλλον άνθρωπο στη ζωή της Ολυμπίας, γι' αυτόν εξαφανίστηκε, γι' αυτόν έφυγε. Το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Όμως, ο τρόπος ο οποίος τοποθετήθηκε, και είμαι σίγουρη ότι αν και η ίδια το βάλει πίσω και κοιτάξει το, θα καταλάβει ότι δείχνει πως γνωρίζει πολύ περισσότερα. Όταν θα γίνεις μάνα, πού θα γίνεις μάνα, θα καταλάβεις. Εγώ έχω και τις ικανότητες και τις δυνατότητες για να μπορώ να σε έχω στο σπίτι μου, για να σου ανοίξω την πόρτα. Ζητώ συγγνώμη από τον σύζυγο και από τους γονιούς. Για ποιο λόγο ζητά συγγνώμη? Άρα τι γνωρίζεις εν τελική? Ναι. Ένα άλλο ερώτημα τώρα που προκύπτει είναι ότι η Ολυμπία δεν πήρε τίποτα. Δηλαδή άφησε το βιβλιάριο τραπέζης στο σπίτι. Τα κλειδιά του σπιτιού τα άφησε στο όχημα. Το βαλιτσάκι με τα καλλιτικά το άφησε στο σπίτι. Κάτι που δεν απογοριζόταν ποτέ, το τονίζω αυτό. Η ταυτότητά της, υπάρχει ένα ερωτηματικό αν τελικά την πήρε ή όχι. Δεν μου έγινε ξεκάθαρο αυτό εμένα τουλάχιστον. Γενικό, τα χρυσαφικά της. Δεν πήρε τίποτα. Διαβατήριο. Δεν ήταν ούτε το διαβατήριο ανανεωμένο και δεν πήρε γενικώς τίποτα από έγγραφα, από πράγματα τα οποία δεν θα αποχωριζόταν. Τι είδους εξαφάνιση είναι αυτή, τόσο μελετημένη? Συνήθως τα άτομα τα οποία εξαφανίζονται δεν παίρνουν τα βαλιτσάκια και όλα αυτά, αλλά θα πάρουν τα χρήματα, γιατί με αυτά θα ζήσουν κάποιες μέρες μέχρι να τοποθετηθούν σε μια εργασία. Συνήθως δεν θα πιάσουν τα κλειδιά, αλλά θα πιάσουν ρούχα μαζί τους. Έστω και δύο αλαξίες, έστω και κάτι, για να μπορούν να έχουν να αλλάξουν. Γιατί όταν είναι προμελετημένη εξαφάνιση, τα μελετούν όλα. Και σίγουρα δεν θα έπιανε κλειδιά του σπιτιού τη συγκεκριμένη μέρα για να πάει στη δουλειά της από τη στιγμή που ήξερε πως δεν θα επιστρέψει. Γιατί να μην τα άφηνε σπίτι. Γιατί να μην τα άφηνε σπίτι τα κλειδιά του σπιτιού. Ή γιατί να μην τα πάρει από τη στιγμή που έχει αφήσει τα πράγματά της εκεί. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να επιστρέψει. Ή τα χρήματα. Ή ακόμη και τα χρήματα. Τα χρήματα. Γιατί δεν πήρε χρήματα. Μα δεν θα μπορούσαν να τη σώσουν ένα μικρό χρηματικό ποσό σε μια εξαφάνιση. Δηλαδή, εκτός και αν είχε έτοιμη τη δουλειά, ήταν όλα προμελετημένα, πήγε και ξεκίνησε με ένα μισθό τον οποίο μπορεί να ζήσει. Αδύνατο. 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 Απλά έναν άτομο το οποίο πρόκειται να εξαφανιστεί, τα έχει όλα προμελετημένα. Τουλάχιστον μου 2-3 ρούχα. 2-3 ρούχα. Τα χρήματα και κλειδιά, pointless να τα πιάσει μαζί της και να τα αφήσει στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, τι να τα κάνει. Το γεγονός ότι δεν βρέθηκε ποτέ η Ολυμπία και δεν βρέθηκε και ποτέ πτώμα. Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Το γεγονός ότι δεν βρέθηκε ποτέ η Ολυμπία είναι διαφορετικό με το αν βρέθηκε ποτέ το πτώμα. Το ότι δεν βρέθηκε ποτέ η Ολυμπία δείχνει ότι δεν εξαφανίστηκε μόνη της ποτέ. Ή τουλάχιστον έναν τηλέφωνο θα έκανε. Γιατί κάτι το οποίο είχα σκεφτεί είναι πως από τη στιγμή που είχε πάρα πολλά καλές σχέσεις με τη μητέρα της και τον πατέρα της, αφού είχε μάθει για το θάνατο τους, προφανώς, αν ήταν εξαφανισμένοι, δεν έδειξε καμία μεταμέλεια. Αν ήταν όντως εξαφανισμένη, θα έδειχνε την οποιαδήποτε μεταμέλεια. Έστω και την ελάχιστη. Έστω και κάτι. Εν τούτης, δεν έχουμε καμία πληροφορία για αυτό το ζήτημα. Το πτώμα έναν άτομο το οποίο, δεν θα πω εξαφανίστηκε, είναι ένα προμελετημένο έγκλημα, να το θέσω έτσι,
όπου και το έβαλαν σε μεγάλη παρέθεση ενός εξαφάνιση, τότε και εφόσον είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί το πτώμα, αν όντως είναι πτώμα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να μην φαίνεται ούτε αποδεικτικά στοιχεία, ούτε τεκμήρια, ούτε και πτώμα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα μελετημένο σενάριο το οποίο μας δόθηκε. Μια εξαφάνιση η οποία φαίνεται ότι δεν την σχεδίασε η ίδια και κάτι άλλο πολύ σοβαρό έχει γίνει. Δεν υπάρχει πουθενά η Ολυμπία. Μάλιστα. Αν ήταν μια προμελετημένη εξαφάνιση, θα μπορούσε να τοποθετηθεί έτσι και να γραφτεί έτσι, μόνο αν ήταν εκ μέρους της Ολυμπίας. Εάν δεν είναι εκ μέρους της Ολυμπίας η εξαφάνιση, εγώ το θεωρώ για προμελετημένο έγκλημα και οργανωμένο. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο έχετε διακρίνει στην υπόθεση και θα θέλατε να μας το επισημάνετε? Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι αυτό το οποίο είχα προαναφέρει, το ότι ήταν άτομο με όνειρα, είχε σχέδια. Και επίσης, νομίζω είχαν προγραμματίσει κάτι για την επόμενη εβδομάδα. Κάτι με τις φίλες της, κάπου είχε να πάει. Και ήταν, ναι, αν κάνω λάθος, διαψεύστε με. Απλά νομίζω ήταν προγραμματισμένο κάπου που θα πήγαινε. Άρα, δεν είναι λίγο παράξενο. Να πει απλά όχι, έθαρτο, αφού είχε σκοπό να εξαφανιστεί. Το συγκεκριμένο για μένα κομμάτι, το οποίο μου έδειξε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ήταν από τη στιγμή που τοποθετήθηκε από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του συζύγου η κοπέλα και είχε μπει ότι την άφησε στο συγκεκριμένο σημείο και την είδε να φεύγει από πίσω. Εκεί ήταν σήμα κινδύνου, κόκκινο. Και δεν υπάρχει. Όπως και επίσης τον... Συγγνώμη σας, Ζακώτα, δεν υπάρχει καθόλου ροή σε αυτή τη μαρτυρία. Όχι, όχι, καμία ροή. Καμία ροή, γιατί στο αυτοκίνητο, εξ όσων είχε μπει η ίδια κοπέλα, το μόνο το οποίο συζήτησαν είναι γιατί φορείς παλτό, γιατί εγώ είμαι ανάποδος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν φίλη σου, σαν την αδερφή σου, την ώρα που εξαφανίζεται, τοποθετήσε και λες ότι ήταν ανάποδος άνθρωπος, ήταν τα λόγια της. Αλόκοτο. Όπως και επίσης, την ίδια στιγμή όταν την άφησε, είχαν μπει καλή δουλειά και θα τα λέμε απόψε. Αυτό είναι... Αλόκοτο και αυτό. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν την αλόκοτη συζήτησή μας. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Για αυτή την πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και αξιόλογη ανάλυση σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη συνεργασία μας και για τη σύνδεσή μας με Κύπρο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι θα καταλήξουμε στο σωστό αποτέλεσμα και στην... και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για τη συνεργασία μας, όπως και για την κουβέντα μας. Οι ερωτήσεις θεωρώ ότι ήταν πολύ εύστοχες στο να μπορεί να λεχθεί η πραγματικότητα και η αλήθεια. Και ευχαριστώ και εγώ από τη δική μου τη μεριά από Κύπρο. Έχετε το σεβασμό μας και την εκτίμησή μας. Το ίδιο. Μια μεγάλη... έστω και από απόσταση αγκαλιά από εδώ από την Ελλάδα και θα τα ξαναπούμε. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Και εγώ το ίδιο, ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια. Είμαι σίγουρη ότι θα βγουν το αποτέλεσμα σωστό. Τα σέβη. Αμέσως μετά την εξαφάνιση της Ολυμπίας, τις επόμενες 4 ημέρες, το τηλέφωνο στο πατρικό της δεν σταματά να χτυπά. Έχουμε μια συστηματική ροή ανώνυμων τηλεφωνημάτων. Οι γονείς της Ολυμπίας θεωρούν πως είναι η κόρη τους και ότι απλώς ντρέπεται να μιλήσει. Από όσο γνωρίζουμε, τα τηλεφωνήματα διήρκησαν περίπου 20 ημέρες. Μετέπειτα σταμάτησαν και δεν έχουμε σαφή εικόνα της χρονικής διάρκειας. Φεύγουμε από το 1995 και μεταφερόμαστε στο 1999. Εκείνη την περίοδο, ο πατέρας της Ολυμπίας αναφέρει δημόσια σε συνέντευξή του κάτι πολύ σοβαρό. Το Πάσχα εκείνης της χρονιάς δέχεται ανώνυμα τηλεφωνήματα. Κάποια στιγμή ο πατέρας απευθύνεται στην άλλη γραμμή ρωτώντας ποιος είναι. Τι είναι εκεί? Τον ρωτάει από την άλλη γραμμή μια γυναικεία φωνή. Νοικιάζεται κάποιο σπίτι?
Ο πατέρας της Ολυμπίας, δίχως να πιστέψει ότι τα τηλεφωνήματα είναι απλώς στοιχεία, απαντά με ερώτηση. «Πού την έχετε κρύψει την Ολυμπία?» λέει στη γυναίκα. Και εκείνη του απαντά: «Δεν είναι εδώ η Ολυμπίτσα». Όπως ανέφερε δημόσιο ο πατέρας στη συνέντευξή του, η φωνή αυτή ήταν η ίδια φωνή που μετά την εξαφάνιση της Ολυμπίας καλούσε στο σπίτι τους. Για να λέει ότι ήταν η ίδια φωνή, σημαίνει πως υπήρξε κάποια στιχομηθεία. Όμως δεν μας γίνεται ξεκάθαρο τι συζητήθηκε τότε. Το βέβαιο είναι πως έχουμε να κάνουμε με μια μυστηριώδη γυναίκα που καλεί στο πατρικό της Ολυμπίας και προσπαθεί να πείσει την οικογένειά της ότι η κόρη τους ζει. Μακάβριο θα λέγαμε και άκρος θρασίτατη συμπεριφορά. Σε αυτό το σημείο θα σας παραθέσω μια διαβολική σύμπτωση. Ας μεταφερθούμε για λίγο στην Αγγλία. Το 1985, μια γυναίκα που ονομάζεται Carol Packman εξαφανίζεται αφήνοντας ένα σημείωμα και πάνω σε αυτό τη βέρα της. Όπως ανέφερε ο σύζυγός της, η γυναίκα εξαφανίστηκε οικειοθελώς. Κάπου στον Καναδά μετέπειτα εμφανίζεται μια γυναίκα που υποστηρίζει ότι είναι η ίδια. Τελικά οι καναδικές αρχές διαπιστώνουν ότι δεν πρόκειται για την ίδια και την συλλαμβάνουν για απέλαση. Μετέπειτα, οι αγγλικές αρχές αρχίζουν να υποπτεύονται ότι η Κάρολ έχει δολοφονηθεί. Είχε προβλήματα στο γάμο της. Ο σύζυγός της την έκαψε στον κήπο και εξαφάνισε ό,τι απέμεινε. Κάνουμε αυτή τη σύνδεση για να εξηγήσουμε ότι μια γυναίκα παρουσιαζόταν με περούκα και υποστήριζε ότι ήταν η Κάρολ. Και αυτό κράτησε για καιρό. Και στις δύο υποθέσεις υπήρχαν προβλήματα στο γάμο. 1985 η μία υπόθεση, 1995 η άλλη. Σημείωμα και στις δύο υποθέσεις. Και ένα γυναικείο πρόσωπο που προσπαθεί να δείξει ότι το θύμα είναι εν ζωή με σκοπό τον αποπροσανατολισμό. Ο δολοφόνος της Κάρολ καταδικάστηκε σε ισόβια το 1996. Εκείνο το έτος όπου μια άλλη εξαφάνιση έγραφε τη δική της ιστορία. Άλλο ένα επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Άραγε θα φτάσει και η έρευνα στο τέλος της. Ο χρόνος θα δείξει. Παρακολουθήσατε την εκπομπή Ίχνη στο σκοτάδι. Μείνετε συντονισμένοι, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να λάβετε ειδοποίηση για τα νέα επεισόδια μας. Έρχεται το τρίτο μέρος για την υπόθεση της Ολυμπίας. Ας βρούμε μαζί τα Ίχνη στο σκοτάδι. Προσοχή. Silver Alert. Μπορείτε να βοηθήσετε. Καλέστε τώρα στη γραμμή ζωής στο 1065 ή στην άμεση δράση. Προσοχή. Silver Alert. Εξαφάνιση ηλικιωμένου. Μπορείτε να βοηθήσετε. Καλέστε τώρα στη γραμμή ζωής στο 1065 ή στην άμεση δράση. Προσοχή. Silver Alert. Μπορείτε να βοηθήσετε. Καλέστε τώρα στη γραμμή ζωής στο 1065 ή στην άμεση δράση.
Προσοχή. Silver Alert. Μπορείτε να βοηθήσετε. Καλέστε τώρα στη γραμμή ζωής στο 1065 ή στην άμεση δράση. Προσοχή. Silver Alert. Μπορείτε να βοηθήσετε. Καλέστε τώρα στη γραμμή ζωής στο 1065 ή στην άμεση δράση. Προσοχή. Silver Alert. Μπορείτε να βοηθήσετε. Καλέστε τώρα στη γραμμή ζωής στο 1065 ή στην άμεση δράση.